Η νίκη του Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε μια ανάσα στην Ευρώπη, καθώς όλοι φοβόντουσαν τι θα συμβεί αν εκλεγεί η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Όμως, όπως τονίζουν όλοι, το ποσοστό που έλαβε η Λεπέν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το θέμα ανέλησαν στην τηλεόραση του Σέντερ και την εκπομπή επί της ουσίας έγκριτοι επιστήμονες. Επικράτησε λοιπόν της άκρας δεξιάς. Παρ' όλα αυτά δεν ανέκοψε αυτό το ιστορικό ρεύμα που εξελίσσεται αρκετά αργά αλλά σταθερά από το τέλος της δεκαετίας του 80, της αύξησης της επιρροής της άκρας δεξιάς στην γαλλική κοινωνία και τη γαλλική πολιτική. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο νομίζω ότι επιβεβαιώνει την ύπαρξη τριών σχισμάτων στην γαλλική κοινωνία, τα οποία αποτυπώνονται πολιτικά. Το ένα αναφέρεται ευθέως στην ανισότητα του εισοδήματος, στα πόσο ο Μακρόν επικρατεί μεταξύ των συνταξιούχων και όσων έχουν εισόδημα από τη μέση και πάνω. Από την άλλη πλευρά, η Λεπέν επικρατεί μεταξύ αυτών που έχουν χαμηλότερο εισόδημα και πολύ συχνά βρίσκονται στην πέση της δημογραφικής κλίμακας, δηλαδή τα πιο ενεργά στρώματα της γαλλικής κοινωνίας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σχίσματα αυτά δεν είναι μόνο της γαλλικής κοινωνίας, είναι σε όλες τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου μάλλον, δηλαδή είναι τα σχίσματα που διαπιστώναμε να υπάρχουν στην εκλογή του Τραμπ, είναι τα σχίσματα που βλέπαμε στην επιλογή του Brexit από τους Βρετανούς. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο προφανώς δεν είναι τυχαίο και προφανώς δεν αφορά μόνο ένα κοινωνικό σύνολο στην Ευρώπη. Το δεύτερο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι στην Ευρώπη ακούστηκε ένα μεγάλο ουφ, μία ανάσα. Η ανάσα αυτή διαρκεί όμως 5 χρόνια. Έχει 5 χρόνια η γαλλική δημοκρατία, έχει 5 χρόνια ο Μακρόν για να λύσει κάποια βασικά προβλήματα που υπάρχουν στο ιστορικό της Γαλλίας, αλλά κυρίως για να είμαστε ειλικρινείς έχει 5 χρόνια για να προωθήσει το πλάνο του για την Ευρώπη. Η λύση στο πρόβλημα της Γαλλίας ή στα προβλήματα της Γαλλίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και σε προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, περνάει μέσα από την περισσότερη Ευρώπη. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει αντίκτυπο στις περιφερειακές κοινωνίες, να υπάρχει αντίκτυπο σε όλα τα κομμάτια των κοινωνιών μέσα στη Γαλλία ή μέσα στην Ελλάδα ή μέσα στο Βέλγιο ή μέσα στην Ιταλία. Ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε και θετική ψήφο, έλαβε και ψήφο ατόμων τα οποία δεν ήθελαν να εκλεγεί η Λεπέν πρόεδρος αυτή. Ήταν κυρίως οι ψηφοφόροι Ζαντό, αλλά και ένα τμήμα των ψηφοφόρων Μελανσόν που είναι κυρίως νέοι, οι οποίοι ζουν σε μεγάλες πόλεις, έχουν κάποια ανώτερη εκπαίδευση και είναι ιδεολογικά μπορούν να καταταχθούν στην αριστερά. Αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο ψήφισε τον πρόεδρο Μακρόν. Όχι όλοι, ένα κομμάτι. Αλλά το όλο παιχνίδι δεν κρίθηκε εκεί. Το όλο παιχνίδι κρίθηκε στη δήλωση Μελανσόν «Καμία ψήφο στη Λεπέν». Γιατί ο Μελανσόν έχει 2 ομάδες ψηφοφόρων, η μία αυτή που περιγράψαμε, η άλλη ομάδα είναι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, κατώτερου μορφωτικού επίπεδου, είναι πιο αντισυστημική και ήταν αυτοί οι οποίοι βρισκόταν μεταξύ Λεπέν και αποχής, βασισμένοι στην αγοραστική δύναμη.